Θέκλα μου. Και οι δύο μεγάλες σχέσεις μου, η πρώτη 7 χρόνια συγκατοίκησης, η δεύτερη 27 χρόνια με τον άνδρα που παντρεύτηκα και κάναμε τρία παιδιά μαζί, είναι εναρκησιστές και τσιγκούνιδες. Ο πρώτος ευάλωτος κρυφονάρκησος και ο δεύτερος για τον οποίο άφησα τον πρώτο ευάλωτος παραμελητικός κρυφονάρκησος. Νομίζω ότι χρειάζεται να εξηγήσω λίγο του όρου για κάποιου που μπαίνουν πρώτη φορά στο κανάλι μα ή που δεν του έχουν φρέσκου στο μυαλό του. Ναρκιστή, ένα άνθρωπο με ένα στυλ προσωπικότητα, είναι ένα παλιό χαρακτήρα, ένα ενήλικα άνθρωπο ο οποίο εξακολουθεί να συμπεριφέρεται σαν μικρό παιδί, που τα θέλει όλα δικά του, που δεν νοιάζεται για το πώ νιώθουν οι άλλοι και που χρησιμοποιεί του άλλου ανθρώπου για να καλύπτει τις δικές του ανάγκες, ξαναλέω, χωρίς να γνιάζεται αυθεντικά για αυτούς, χωρίς να τους αγαπάει. Οι ναρκισιστές δεν μπορούν να αγαπήσουν κανέναν, ούτε καν τάντερά τους. Τον εαυτό τους νομίζουν πως τον αγαπάνε, στην ουσία όμως τον κακομαθαίνουν, όπως θα κακομάθαινε ένας κακός γονιός, ένα κακομαθημένο παιδί, κακομαθαίνω, κακός, κακομαθημένο, το οποίο ποτέ δεν θα έβαζε όρια. Δυστυχώ ζούμε σε μια εποχή που ο είναι ένα προβεβλημένο στυλ ζωής που είναι στη μόδα να είμαστε τέτοιοι άνθρωποι και πλέον ευτυχώς η επιστήμη της ψυχολογίας μας έχει δώσει την ελευθερία να χρησιμοποιούμε τον όρο ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας και όταν λέμε ναρκισιστή, να εννοούμε έναν άνθρωπο που συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο και να μην περιοριζόμαστε μόνο στη διάγνωση ναρκισιστικής διαταραχή προσωπικότητας με βάση τον DSM το σύγχρονο, το πέντε, η οποία είναι μια διαταραχή προσωπικότητα που ανήκει στο β' πλέγμα. Εδώ στο κανάλι έχουμε κάνει πάρα πολλά βίντεο για τον αρκισμό. Σα ενδιαφέρει το ζήτημα, μπείτε να δείτε και το ανάλογο playlist να πάρετε περισσότερε πληροφορίε. Ευάλωτο ναρκισιστή ή αλλιώ κρυφονάρκισο ή κρυφοναρκισιστή είναι κάποιο ο οποίο κρύβει επιμελώ τον ναρκισμό του, παρουσιάζεται ω ένα ευαίσθητο άνθρωπο, ενώ επειδή ακριβώ είναι ναρκισιστή δεν είναι ευαίσθητο στα συναισθήματα των άλλων υποκρίνεται ότι έχει συνέστηση χωρίς πραγματικά να έχει και ένας ευάλωτος κρυφοναρκησιστής κλαίγεται με ιστριονικότητα για τον ιστριονισμό έχουμε κάνει διάφορα βίντεο τελευταίως η ιστριονικότητα είναι η συνθήκη εκείνη στην οποία κάποιο κάνει capitalize στο δράμα του του αρέσει να επωφελείται συναισθηματικά από την αφήγηση των προβλημάτων του ώστε να παίρνει ναρκισιστική τροφοδοσία και παροχή, ναρκισιστική supply από τους ανθρώπους που το συμπονούν, αλλά δεν θέλει ουσιαστικά να λύσει τα προβλήματα του. Παραμελητικός ναρκισσός, άνθρωπος ο οποίος ασκεί ψυχολογική βία υπό τη μορφή της συναισθηματικής παραμέλησης, είναι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος ενώ λέει με το στόμα του ότι σε αγαπάει, με τις πράξεις του σε παραμελεί συναισθηματικά. Άρα η φίλη λέει ότι είχε δύο σχέσεις στη ζωή της, η πρώτη ήταν 7 χρόνια συγκατοίκηση και η δεύτερη 27 χρόνια γάμου, στον οποίο αποκτήθηκαν και τρία παιδιά. Ο πρώτο ήταν ευάλωτο κρυφωναρκιστή και ο δεύτερο για τον οποίο άφησε τον πρώτο ευάλωτο παραμελητικό κρυφωναρκιστή. Οι ευάλωτοι παραμιλητικοί κρυφωναρκιστέ τον πρώτο καιρό της γνωριμίας κάνουν ένα υποτυπώδες love bombing, έναν υποτυπώδη βομβαρδισμό αγάπης. Δηλαδή σε με αγάπη, αλλά όχι και τόσο πολύ. Δηλαδή κρατούν και τις πισινές τους, γιατί ακριβώς το μέλλον θα είναι ο πραγματικός τους εαυτός που είναι αυτός της πλήρους απαξίωσης. Γιατί το να είσαι παραμιλητικός σημαίνει ουσιαστικά να απαξιώνεις, να απαξείς τα συναισθήματα, την ύπαρξη του ανθρώπου που είναι δίπλα σου. Είμαι μια γυναίκα η οποία πρόσφατα κατάφερα να απελευθερωθώ. Γεια σου. Η κοπέλα αυτή έχει μπει πρόσφατα στο τέταρτο επίπεδο στη συμμετοχή και μου έχει στείλει αυτό το email για να συστηθεί. Και το φτιάχνω ανώνυμα όπως φτιάχνω και όλα τα email. Όταν σε άκουγα στα βίντεο να περιγράφεις πως είναι ο ναρκισιστής, πως είναι ο κρύφο ναρκισιστής, πως είναι ο παραμελητικός ναρκισιστής, πως είναι ο ναρκισσός ο οποίος είναι και τσιγκούνης. Όταν σε άκουγα να τους περιγράφεις ένιωσα σαν να με χτύπησε τρένο. Χρόνια και χρόνια αδιάλειπτης ψυχολογικής κακοποίησης. 7 και 27, 34 χρόνια. Γιατί λέει άφησε τον πρώτο για τον δεύτερο. Άρα για 34 συνεχόμενα χρόνια βίωνε αδιάλειπτη, συνεχόμενη δηλαδή χωρίς σταματημό ψυχολογική κακοποίηση. Να έχω χάσει τον εαυτό μου τον οποίο δεν τον είχα βρει καν, αφού ένιωθω ότι μόνο με έναν άνδρα μπορώ να συν υπάρχω. και από όταν θυμάμαι τον νεαρό εαυτό μου είμαι σε σχέση. Μια ιστορία τόσο μακριά, τόσο παλιά όσο χρόνος. A story as longest as time, λένε οι Είναι μια ιστορία πολύ συχνή. Κορίτσια, τα οποία μεγαλώνουν σε περιβάλλοντα αναρκησιστικά, με συναισθηματική απαξίωση, με συναισθηματική παραμέληση, μεγαλώνουν νιώθοντας ότι δεν μπορούν να είναι αυθύπαρκτες αλλά πρέπει να είναι μαζί με έναν άνδρα ή με μια γυναίκα ή σε μια σχέση πρέπει να είναι μαζί με άλλους για να είναι καλά είναι πολύ πιθανό να ξεκινήσουν από νωρίς να κάνουν σχέσεις και να μην μπορούν να μείνουν εκτός σχέσεις γιατί ο μόνος τρόπος με τον οποίο γνωρίζουν πώς να υπάρξουν είναι μέσω τη συνεξάρτηση. συνεξάρτηση είναι η συνθήκη εκείνη κατά την οποία ένα άνθρωπος δεν μπορεί να δει τον εαυτό του μόνο του. Καταναγκαστικά θέλει να έτερο προσδιορίζεται. Δηλαδή υπάρχει, νιώθει ότι υπάρχει, νιώθει ότι έχει αξία ζωή του μόνο όταν είναι σε σχέση. Και η συνεξάρτηση είναι μια τεράστια παγίδα γιατί πρόκειται για ένα προβληματικό στυλ δεσμού. Έναν προβληματικό τρόπο με τον οποίο συνδεόμαστε με άλλους όταν είμαστε συνεξαρτώμενοι, Όπου νομίζουμε ότι αγαπάμε, αλλά στην ουσία Πάμε και προσκολόμαστε πάνω σε ανθρώπους κακοποιητικούς νομίζοντας ότι θα τους αλλάξουμε, ότι με την αγάπη μας θα τους διαμορφώσουμε ή ότι έτσι θα αποκτήσει νόημα και ουσία η ζωή μας. Και για τη έχουμε πάρα πολλά βίντεο εδώ στο κανάλι. Νιώθω ότι η επιστολή της φίλης είναι μια καλή ευκαιρία για να κάνουμε μια έτσι, συμπυκνωμένη ανακεφαλαίωση των ζητημάτων με τα οποία ασχολούμαστε σε αυτό το ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι που έχουμε πάνω από 5.000 βίντεο σχετικά με αυτά τα θέματα. Ο πρώτος, αυτός δηλαδή με τα 7 χρόνια συγκατοίκηση, όταν το χώρισα δεν ήθελε παιδιά. Άρα ίσως να ήταν και αυτός ένας λόγο που χωρίσατε ότι δεν ήθελε παιδιά. Πολύ συχνά οι ναρκισιστές δεν να θέλουν παιδιά χωρίς να σημαίνει ότι όποιο είναι άτεκνος από επιλογή σημαίνει πως είναι και ναρκισιστής αλλά υπάρχει συχνά το φαινόμενο ένας ναρκισιστής να μην θέλει να αποκτήσει παιδιά για να είναι πάντα αυτός το παιδί της γυναίκας του. Ξαναλέω γνωρίζω ζευγάρια εξαιρετικά με ασφαλές στυλ δεσμού μεταξύ τους ζευγάρια που είναι πολύ φιλότιμοι άνθρωποι και πολύ υπεύθυνοι άνθρωποι και οι οποίοι για τους δικούς τους λόγους έχουν επιλέξει να μην κάνουν παιδιά και δεν είναι ναρκισιστές για να μην μην πάρετε να πείτε ότι είπε η Θεκλά, η Πετρίδου που κάνει Ψυχοεκπαίδευση ότι οι ναρκιστέ δεν θέλουν παιδιά. Άρα, όποιο είναι ναρκιστή δεν θέλει παιδιά ή όποιο είναι άτεκνο είναι ναρκιστή. Όχι. Υπάρχουν περιπτώσει ναρκιστών οι οποίοι, επειδή θέλουν ακριβώ να είναι αυτοί το επίκεντρο τη προσοχή, δεν θέλουν να έχουν παιδιά. Θέλουν να είναι αυτοί τα παιδιά. Ο πρώτο, όταν το χώρισα, επειδή δεν ήθελε παιδιά, κράτησε με δική μου βέβαια πρωτοβουλία όλα τα έπιπλα και τι συσκευέ. Παρόλο που οι γονεί του είχαν αγοράσει μόνο το σαλόνι. Τα υπόλοιπα όχι. Άλιστα. Και όταν πρόσφατα, μετά που χώρισα από τον δεύτερο, βρεθήκαμε ξανά σε μια προσπάθεια hoovering από μέρους του, μου είπε εμέσως ότι ήταν όλα δικά του και γι' αυτό του τα έδωσα και εγώ δεν είπα τίποτα. Τότε εντωμεταξύ που συγκατοικούσαμε δούλευα μόνο εγώ. Πάλι, a story as long as time ή συνεξαρτόμενη δουλεύει ή όσο ενοξαρτόμενο δουλεύει, ο ναρκιστή απολαμβάνει και μετά ο ναρκιστή λέει: Εγώ τα έφτιαξα, εγώ τα δούλεψα, εγώ τα έκανα. Την έχω ζήσει αυτή την παράνοια, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσε φορέ την έχω ακούσει να συμβαίνει. Δηλαδή δεν φτάνει που τσοκλάνια τέτοιου είδου γιατί του ναρκήστε εγώ μόνο τσοκλάνια μπορώ να του δω, ω παλιό χαρακτήρε. Δεν φτάνει που ρουφούν το αίμα των συνεξαρτώμενων που ηλικιωδώ τα φτιάχνουν μαζί του. Δεν φτάνει πω ο εξαρτώμενο είναι ο κουβαλιτής Βγαίνουν και από πάνω μετά και λένε Χωρί εμένα δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα. Ξέρετε, αυτή η σπουδαία παρουσία των ναρκιστών στη ζωή μα είναι αυτή που μα κινητοποιεί για να δουλεύουμε σκληρότερα και να φέρνουμε λεφτά και να τα τρώνε αυτοί και μετά να λένε: Αν δεν ήμουν εγώ, εσύ δεν θα είχε λεφτά. Παράνοια λέμε. Παράνοια. Ο νυν άντρα μου δε από την πρώτη μέρα στηρίχτηκε πάνω μου και δούλευε διακοπτόμενα. Wow. Εγώ μόνιμη δουλειά και δεν έκανα ούτε ένα ταξίδι ποτέ ενώ ήθελα γιατί δεν με άφηνε ο άνδρας μου να κάνω ταξίδι. Μου έκανε bullying, με έλεγε ανεύθυνη ότι έκανα τρία παιδιά, γιατί αυτός δεν ήθελε να κάνει παιδιά, οπότε εγώ έπρεπε να τιμωρηθώ που ήθελα. Να τον αρκισίδιο που δεν ήθελε παιδιά πάλι. Εσύ τα έκανε. Αυτό το εσύ τα έκανε, εσύ τράβα τώρα, Πόσε φορέ το έχω ακούσει, και εγώ προσωπικώ το έχω ακούσει. Λύσαξε να κάνει παιδιά, τράβα τώρα τι κι αν εγώ συμπετείχα στη διαδικασία δημιουργία των παιδιών, τι κι αν σου έλεγα α, δεν θέλω να χωρίσουμε γιατί έχουμε παιδιά από ό,τι στιγμή που με σε εσύ, θέλει να κάνει παιδιά, ανάλαβε όλε τι ευθύνε. Ναρκισισμό, ναρκισισμό, ψογλανιά. Κακοποίηση, παλιανθρωπιά, κατοψυχιά, κουτουλουπού, κουτουλουπού. Αυτός δεν ήθελε ποτέ να πηγαίνει πουθενά, γιατί βαριέται να κουνηθεί και το χρησιμοποιούσε ότι αυτό θυσιάζεται ενώ εγώ είμαι απαιτητική. Δηλαδή, τη χρήση φιλοτιμία μπιούμενο. Αυτό δεν γούσταρε να πηγαίνει ταξίδι και σου λέει: Εγώ θυσιάζομαι για την οικογένεια. Εσύ είσαι απαιτητική που θε να πηγαίνει ταξίδια. Ωραία, καμπανάρα. Τι ωραίο το ημότσο που έχει φτιάξει η Λίτσα. Ναρκισό. Είναι μια ανάρκη και είναι το σώσα. το βάλω τώρα εδώ στο, στο μοντάζ να το βλέπετε. Θα το βάλω από εδώ, θα το βάλω από εδώ, θα το βάλω, θα το, βάλω, θα το δείτε που θα μπει. Διακοπέ με το ζόρι, να τον σέρνω κουβαλώντα σχεδόν όλα μόνη μου και να απολογούμε κιόλα. Γιατί μου έλεγε ότι εγώ θέλω φορτηγό για τα πράγματα και ότι μόνο εγώ είμαι τέτοια. Χριστιανή, ικανή, ανοργάνωτη, απαιτητική, ηλίθια, ανεπαρκή, μειωμένη αντίληψη των δυσκολιών τη ζωή. Άστα. Τα είχα πιστέψει όλα. Σε πιστεύω πως τα έχει πιστέψει όλα. Και είμαι σίγουρη ότι μεγάλωσες σε ένα σπίτι και σε μια οικογένεια στην οποία σου λέγαν τα ίδια ότι δεν αξίζεις. Είσαι ανάξια. Άκου τι την έλεγε τη γυναίκα επειδή ήθελε να πάει διακοπές. Άχρηστη, ανίκανη, ανοργάνωτη, απαιτητική, ηλίθια, ανεπαρκή, μειωμένη αντίληψη των δυσκολιών τη ζωή. Τι Φοβερή κακοποίηση είναι αυτή. Τι, τι τσολάν είναι τούτο ρε. Τι. Μέχρι που αρρώστησε με δυσία το γνώσιμα, κάπνιζε και πολύ και έπαψε τελείως να δουλεύει και να ζει. Έχοντας πλέον και άλλοθη. Τι ωραία. Όταν ο Τεμπέλης Τσιγκούνης Νάρκησος αρρωστάει είναι η καλύτερη του. Γιατί τώρα έχει την τέλεια δικαιολογία να καθίσει και μόνο να κριτικάρει, μόνο να κρίνει. Ευτυχώς η υγεία του είναι σταθερά σε καλή κατάσταση με θεραπείες. Εγώ σας το έχω πει πολλές φορές. Καμία ασθένεια δεν εξαγιάζει κανένα τσογλάνι, ούτε ο καρκίνος, ούτε τα αυτοάνωσα νοσήματα, τίποτα. Δεν κάνει έναν παλιάνθρωπο καλό άνθρωπο. Ίσα ίσα που πολλές φορές οι κακοί άνθρωποι... Λόγω τη κακία σου, δεν λέμε καμιά φορά πρόσεξε με δαγκώσει τη γλώσσα σου και δηλητηριαστή. Λόγω των συνεχών αρνητικών συναισθημάτων που έχουν για του άλλου μέσα του, ειδικά αν και άλλοι φεύγουν από το σπίτι και πάνε να δουλέψουν, και αυτοί κάθονται μόνοι του, αράζουν και τεμπελιάζουν, σομπίνουν που λέμε στα κυπριακά, καταπίνουν την κακία του και αρρωστούν. Δεν λέω με αυτό ότι όποιο είναι καρκινοπαθή είναι ναρκιστή ή όχι, Ξαναλέω ότι οι σοβαρέ ασθένειε και η οι... αυτοάνωσα νοσήματα, η καρκίνη, όλα αυτά τα οποία τα έχουμε συνδεδεμένα με το στρε και με την κακοποίηση, ότι τα θύματα παθαίνουν αυτέ τι ασθένειε, πολλέ φορέ μπορεί να τα παθαίνουν και οι ναρκιστέ, ακριβώ επειδή δεν έχουν συνέχεια μπροστά του κάποιον να βγάζουν την κακία του και την αφήνουν μέσα του και δηλητηριάζει του ιδίου, τοξικώνει του ιδίου. Ξαναλέω, δεν είναι όλοι οι ασθενεί άνθρωποι ναρκιστέ, για να μην παρεξηγούμε. Όταν αρρώστησε, πήρα όλη την οικογένεια και πήγαμε σε μια δημόσια δομή για ψυχοθεραπεία. Όμω αυτό ήρθε μια και μοναδική φορά. Άλιστα. Το ίδιο και τα παιδιά που επηρεάζονται πιο πολύ από αυτό Ενώ εγώ έμεινα αρκετά στη ψυχοθεραπεία Αυτά τα τελευταία πέντε χρόνια που αυτός έχει αρρωστήσει δηλαδή Εγώ τη ρώτησα ξέρω ότι ξέρω ότι ασθένεια έχει πάθει Και η ασθένεια που έχει πάθει ε, από ό,τι λένε οι γιατροί, επηρεάζεται πολύ από το lifestyle. Δηλαδή, αν κάνει ένα μη υγιεινό τρόπο ζωή, μπορεί να πάθει αυτή την ασθένεια. Χωρί να σημαίνει ότι είναι απαραίτητο. Λοιπόν, όταν αρρώστησε αυτό, εσύ πήρε όλη την οικογένεια και πήγατε σε μια δημόσια δομή για ψυχοθεραπεία. Αυτό ήρθε μόνο μια φορά και τα παιδιά και εσύ πηγαίνει. Αυτά τα τελευταία πέντε χρόνια έχουν μπει σε έναν δρόμο που με οδηγεί στη συνειδητοποίηση όλων αυτών. Άρα έχει καταλάβει ότι έχει να κάνει με ένα τσογλάνι το οποίο είναι ένα άρρωστο τσογλάνι. Όμω είμαι εγκλωβισμένη με την οικονομική ευθύνη της οικογένεια, κυρίω τη πλάτη μου. Προσφέρει βέβαια στα παιδιά, μαγειρεύει και τα στηρίζει στο διάβασμα. Αυτό δεν τον εξαγιάζει πάλι. Και αυτό δεν αναιρεί την κακοποιητικότητα του. Μένουμε σε δικό του σπίτι, το οποίο κληρονόμησε. Δεν με άφησε να πάρω δάνειο για να αγοράσω σπίτι. Ε, βέβαια. Γιατί να αγοράσει σπίτι, γιατί να είσαι ανεξαρτητή, για να χάσει το κελεπούρι. Ε, όχι βέβαια. Αν είχα την οικονομική δυνατότητα θα είχα φύγει χθε. Θα τον στήριζα βέβαια, αλλά θα έμενα μόνη μου πω, που η συνεξάρτηση θα τον στήριζες Ε. Θα τον στήριζε επειδή είναι άρρωστο. Θα τον στήριζε επειδή σε κακοποιούσε. Για ποιο πράγμα θα το στήριζε. Θα το στήριζε επειδή δεν σε στήριξε ποτέ. Τώρα με τι υποχρεώσει να τρέχουν, Αναγκάζουμε να βιώνω την τοξικότητα της σχέση μα και να σπαταλώ την ενέργειά μου στι καθημερινέ αντιπαραθέσει. Ζει μια κόλαση. Είδε ο Ναρκισάρα, σε αρρώστησε, αλλά δεν πέθανε. Εσύ, άμα αρρωστήσει, νομίζω θα πεθάνει κιόλα. Σε τρομάζω. Ξέρω ότι σε τρομοκρατώ. Ξέρω ότι σε τρομοκρατώ. Αλλά είναι πολύ τοξικό όλο αυτό το οποίο βιώνει. Και γι' αυτό αυτό δεν πεθαίνει, επειδή τα βγάζει πάνω σου. Εσύ. Εσύ αν Γι' αυτό είπα πριν ότι χωρίσατε. Γιατί μπορεί να μένετε μαζί, αλλά ουσιαστικά χωρίσατε. Αλλά είναι κρίμα να βιώνει την κακοποίηση ενό άνδρα με τον οποίο συναισθηματικά και ουσιαστικά έχει χωρίσει. Νιώθω ότι έχει βολευτεί, βεβαίω έχει βολευτεί. Και αισθάνεται και ήρεμο που δεν μπορώ να φύγω, βέβαια. Το όνειρο ενό ταρκιστή να έχει μια ασθένεια, οπότε να ξαπλώνει, να χαλαρώνει, να τεμπελιάζει να έχει δεμένη τη γυναίκα και οικονομικά και ηθικά και βιοηθικά Γιατί φανταστείτε να χωρίσεις έναν άνθρωπο με ανία τον νόσημα, ειδησία τον νόσημα Θα πούνε όλοι πω πω την μπή, παρόστησε ο άνδρας της και το χώρισε Α! Έτσι δεν θα πω. Τι πάει γυναίκα δεν Ξέρει ο άλλος όμως τι έχεις μες στο σπίτι σου Έχω στραγγίσει από οικονομίες Αφού μετά την κρίση τα όλα σε ανάγκες των παιδιών, όπως φροντιστήρια και στη δουλειά που στα 40 του θα ξεκινούσε. Γιατί αυτοί όλοι οι τσιγκούνιδες, τεμπέλιδες, ναρκισιστές ξεκινούν δουλειέ με τα λεφτά της γυναίκας τους. Γιατί άραγε. Ή με τα λεφτά του άνδρα τους. Γιατί υπάρχουν και γυναίκες ναρκισίστριες, παραμελητικές, κακοποιητικές, τεμπέλες οι οποίες κάθονται και τις ταΐζει είτε ο νύν άντρας τους είτε ο πρώην άντρας τους γιατί με το σύστημα που έχουμε στο οικογενειακό δικαστήριο και στην Κύπρο και στην Ελλάδα που μέχρι πρότινος πάει αποκλειστικά η φύλαξη των παιδιών στη μάνα και η μάνα παίρνει διατροφή οπωσδήποτε και ειδικά μα η μάνα είναι και ένα αρχισάρα ολκής η οποία το έχει ψάξει μπορεί να καταφέρει να επιτύχει και πολύ ψηλή διατροφή και να κάθεται μετά, να μην δουλεύει ποτέ της, να είναι μια ζωή άεργη, να σκυλοβρίζει τον άνθρωπο ο οποίο και μετά που τη χώρισε πάντα δουλεύει για να την ικανοποιήσει και να τον κατηγορεί κιόλα. Εγώ έχω ακούσει τέτοια ναρκισάρα αρχισάρα να λέει και ψέματα μετά ότι τη έφαγε και λεφτά ο άντρα. Γυναίκα η οποία ποτέ δεν είχε δουλέψει. Ναι, μην ακούτε αυτούς που κλαίγονται. Να έχετε έτσι μία αμφιβολία. Ένας ο οποίος είναι τόσο πρόθυμος στο να πει τα προβλήματά του και να τα δραματοποιήσει, μπορεί να είναι και χειριστικό. Δεν λέω για την κοπέλα. Η κοπέλα είναι πόσο καιρό τότε, δά στο επίπεδο. Και μου έχει στείλει αυτό το email με πολύ συστολή και μου είπε: Μόνο θες θα το κάνει βίντεο. Και εγώ ήθελα απλώ να τα βγάλω από μέσα μου. Και επειδή την έχω δει, είναι αυθεντική γυναίκα. Και όντω μέσα τη τον έχει χωρίσει. Και είδατε δεν πήγε πίσω στο hoovering του πρώην της, Ενώ είναι με αυτόν Έστω και τυπικά Και καλά έκανε και δεν πήγε Γιατί και ο πρώην πρόιντις... Καλό τσογλάνει και αυτός Πάντα έκανε οικονομία σε εμένα Ενώ αυτός ό,τι ήθελε να πάρει Το έπαιρνε χωρίς να με ρωτήσει Αυτά είναι Πατριάρχης, κρυφονάρχησος, παραμελητικός Ευάλωτος, μισογύνης ο οποίο ότου ευτυχήματο έχει χρόνια ασθένεια. Οπότε τώρα σου κατσικώθηκε για τα καλά. Έτσι εγώ αναγκαζόμουν να ψωνίζω ρούχα και παπούτσια για μένα και για τα παιδιά κρυφά. Λε και έκανα κάτι πολύ κακό. Εσύ τα δούλευε, αυτό τα ξόδευε και για να αγοράζει τα απαραίτητα για σένα και για τα παιδιά πρέπει να δουλεύει κρυφά. Όλα λα! λα! Κάπου το έχω ξαναζήσει αυτό. Κάπου το έχω ξανακούσει αυτό. Ο ίδιο δεν πρόσεχε ούτε την υγιεινή του ούτε την εμφάνισή του, όμω ξόδευε σε άλλα πράγματα, σε δί, βιβλία, χόμπι, συλλεκτικά. Και μου έκανε έλεγχο σε όλα. Έχω μάθει να ψωνίζω σαν κλέφτρα κρυφά. Είναι μακροσκελέ αυτό που σου έστειλε, ελπίζω να μην κούρασε πολύ. Σε ευχαριστώ τόσο πολύ για όλα όσα αφιδόλευτα και ακούραστα μα μαθαίνει. Το ευχαριστώ είναι πολύ λίγο για αυτό που νιώθω. Η συμπόνια είναι πολύ λίγη λέξη για αυτό που νιώθω για σένα τώρα. Να σε καλά μου λέει Λέω φαντάζομαι πως μεγάλωσες με τέτοιο τρόπο που σε προετοίμασε να ανέχεσαι όλα αυτά. Τώρα ο λόγος που δεν χωρίζει είναι τα ενίκια, το ότι μένετε στο πατρικό του αρρωστημένη κατάσταση. Μου γράφει η φίλη. Σίγουρα συρρυκνώθηκα και έγινα ανθρώπινος ευχαριστητής, δηλαδή people pleaser, αυτός ο οποίος κάνει τα πάντα για να ευχαριστήσει τους άλλους και παραμελεί πλήρως τον εαυτό του. Καθώς μεγάλωνα ήμουν ανάμεσα στις δύο από πέντε συνολικά αδελφές οι οποίες εξελίχθηκαν σε ναρκισιστικές προσωπικότητες. Φυσικά το κατάλαβα μόλις τελευταία. Τις τροφοδοτούσα και αυτές χρόνια, είδες. Από ναρκισιστικό background θα πας σε να, ναρκισιστικά και λεπούρια να ερωτευτείς και να αγαπήσεις και να παντρευτείς και να κάνεις οικογένεια. Νιώθω ότι έχω μόλις δει αλλά φοβάμαι ακόμα και τώρα να βγω από τη σπηλιά. Αντιλαμβάνεσαι ότι κάνει μια όμορφη ε, αναφορά στη σπηλιά του Πλάτωνος. Μου έτυχαν κακοποιήσεις και στη δουλειά. Ψάχνω να ξαναξεκινήσω ψυχοθεραπεία και σκέφτομαι και φαρμακευτική. Εγώ να ενδυναμωθώ. Ναι, να πάρεις αντικαταθλιπτικά γιατί όντως έχεις καταθλίψη. Και η κατάθλιψη που έχεις πολύ πιθανόν να είναι αποτέλεσμα τη διαταραχή μετατραυματικού στρε, τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρε. Δηλαδή, να μην είναι κατάθλιψη η οποία προκλήθηκε από αδιάλειπτη χρόνια ψυχολογική μεθοδευμένη κακοποίηση. Μου έτυχαν κακοποίησει και στη δουλειά. Βεβαίω θα σου τύχουν και στη δουλειά. Γιατί τον ίδιο εαυτό παίρνουμε παντού. Και το ίδιο ευάλωτοι είμαστε και το ίδιο τραβάμε τους ναρκισιστές να έρθουν να βρουν τα καλά θύματα. Ψάχνω να ξαναξεκινήσω ψυχοθεραπεία και σκέφτομαι και φαρμακευτική αγωγή να ενδυναμωθώ γιατί δεν έχω κουράγιο για την έξοδό μου. Είναι που έχω φορτωθεί και την εξέλιξη των παιδιών. Μου λέει και τις ηλικίες των παιδιών, τις οποίες γεύνω. τους λόγους δεν θα αναφέρω. Φιλιά πολλά, ευχαριστώ και πάλι. Λοιπόν, μου γράφει επίσης, ναι σίγουρα καθώς μεγάλωνα συρρυκνώθηκα, έχω δει το φως Όμω ο φόβο υπάρχει μέσα μου κρατεό. Θα ξαναξεκινήσω ψυχοθεραπεία και ίσω και φαρμακευτική αγωγή. Ε, είδε μετά το email μου που τη ρωτούσα. Έχει λίγε μέρε που μου ανταλλάξαμε αυτά τα email και εμένα στο μυαλό μου έμεινε ότι χώρισε. Γι' αυτό όταν ξεκίνησα να το διαβάζω, είπα ο δεύτερο άντρα τη που το χώρισε. Ότι προσπάθησε να τη κάνει hoovering ο πρώτο. Μετά που χώρισε, ε, αντιλαμβάνεσαι ότι ο χωρισμό είναι μονόδρομο, αν θε να ζήσει. Δεν ευθύνεσαι καθόλου για το ότι ο άντρα σου έπαθε ό,τι έπαθε. Εάν κάποιο είναι ανάπηρο, είναι καρκινοπαθή, είναι νευροπαθή ή έχει οποιαδήποτε χρόνια ανάπηρος, έχει αυτοάνωσο νόσημα, και εγώ έχω για παράδειγμα την νόσο Κρόνο, η οποία θεωρείται αναπηρία. Το γεγονός ότι έχω νόσο Crohn's δεν με κάνει qualify για να κακοποιώ τους ανθρώπους δίπλα μου, ούτε αν γίνω ένα τέρας ο άνδρας μου πρέπει να παραμείνει μαζί μου γιατί η καημενούλα έχει Crohn's. Ούτε κάποιος άνθρωπος ο οποίος είναι αυθεντικός άνθρωπος, ολόκληρος άνθρωπος, με υγιή προσωπικότητα, αγαπητικός άνθρωπος, δεν θα χρησιμοποιήσει ποτέ δεν θα επικαλεστεί ποτέ την όποια ασθένειά του για να κρατήσει όμοιρο τον άλλο να τον υπηρετεί. Αυτό σου κάνει ο άντρας σου τώρα, σε κρατάει όμηρη. Και είναι κάτι το οποίο το κάνει από την αρχή. Και μάλιστα πιστεύω ότι ο λόγος που ήρθε να σε πάρει από τον άλλο είναι γιατί σε ίδιο ότι σου είναι καλή περίπτωση Άρα. Ναι, σου καλή περίπτωση. Ήσουν πολύ πρόθυμη να δώσει τα πράγματα σου στους άλλους. είναι υπερβολικά δοτική. Ήσουν πολύ ανεκτική στην παραμέληση, στην υποτίμηση. Τσιμπούσε. Δεχόσουνα να γίνει ο τροφοδότη του. Δέχτηκε να σου συμπεριφέρεται σαν να είσαι ένα ανάξιος άνθρωπο. Ήταν ο δρόμο από πριν στρωμένο με ροδοπέταλα για να έρθει αυτό να σε πάρει και να σε κάνει ό,τι θέλει. Πρόσεξε πάρα πολύ καλά. Γιατί γνωρίζω παιδιά όχι γυναίκες συζύγους οι άντρα συζύγου, παιδιά οι οποίοι καρκινοπαθείς ή με χρόνες ασθένειες γονείς τους έζησαν περισσότερα χρόνια από αυτά επειδή τους κακοποιούσαν και όταν τους φρόντιζαν. They outlived them. Έπαθα σοκ σήμερα διαβάζοντας ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο που ανεβάσαμε με το Χάρη του Βασιλιάδη που λέει μια φίλη ότι ο πατέρας της πέθανε στα 102. Στα 102. Ένα λεπτό να βρω το σχόλιο να σας το διαβάσω γιατί το είδα και λέω «Oh my God». OMG που λένε εκεί οι Εγγλέζοι. OMG. Βρήκα το σχόλιο. Πήγα no contact πριν περίπου 10 χρόνια για πρώτη φορά όταν κατάλαβα τι παιχνίδια παίζονταν πίσω από την πλάτη μου ενώ η κοπέλα με τους γονείς της. Ένιωσα απίστευτη προδοσία, ιδιαίτερα από τον πατέρα μου που τον λάτρευα. Φοβόμουν έτρεμα. Σιγά σιγά ήμουν όλο και καλύτερα. Αν με ρωτήσει κατά βάθο, όταν έμαθα περί τη διαταραχή του, πέθαναν μέσα μου. Ενώ όταν έμαθε ότι είναι αρκισίστε. Δηλαδή, ο μπαμπάκα μου που υπεραγαπούσε είχε πεθάνει και αυτό ο άνθρωπο πλέον ήταν ένα ξένο που απλώ του έμοιαζε. Είχα δυσκολία ακόμα και να τον πω μπαμπά, μετά από περίπου 4 χρόνια, ανανεώσαμε την επαφή μα, επειδή διαγνώστηκε με καρκίνο και ήταν εντελώ μόνο. Η μητέρα μου είχε πεθάνει και είμαι μοναχοπέδι. Μετά από ένα μικρό διάστημα, που είχε OK συμπεριφορά, ξανάρχισε την ψυχολογική κακοποίηση. Παρόλη τη δουλειά, με επηρεάζει πολύ. Με επηρέαζε πολύ. Οπότε ξαναπήγανο no contact μετά από περίπου 4 χρόνια. Αυτή τη φορά ήταν πιο εύκολο και είναι οριστικό και τις γράφω εγώ από κάτω, ο καρκίνος δεν εξαγιάζει κανέναν. Ένα άλλο σχόλιο που έψαχνα, θα το βρω. Και να και το σχόλιο που έψαχνα όταν βρήκα το άλλο το ωραίο. Ο πατέρας μου έγινε 102 χρονών για να πεθάνει. 102! Ακούτε 102! Και δύο μέρες προτού πεθάνει, με έριξε ψυχολογικά με τα λόγια του τόσο κάτω, επειδή τόλμησα να του θυμίσω κάτι που δεν πήγε καλά μεταξύ μας στο παρελθόν. Μια ζωή έψαχνα την κατανόηση του. Τα πιο καλά μου χρόνια, τον πιο καλό καιρό τον πέρασα όταν κρατούσε για τρία χρόνια no contact. Και δυστυχώς αυτό τελείωσε με τη βοήθεια της αδερφής μου, της υπτάμενη πιθήκου. Σκέψου της πρώτης της κοπέλας στο σχολείο. Ο πατέρα τη διαγνώστηκε με καρκίνο, έσπασε τον no contact, πήγε κοντά του και μετά από λίγο ξανάρχισε να είναι ο καλό κακό εαυτό του. Μάλλον ο παλιό κακό εαυτό του, ο συνηθισμένο κακό εαυτό του. Τη άλλη τη κοπέλα πέθανε 102 χρονών και δύο μέρε προτού πεθάνει, την έριξε κάτω με τα λόγια που είπε. Πόσο να ήταν η κόρη του όταν αυτό πέθανε 102. Άντε να την έκανε στα 40 και να ήταν 60 η κόρη του. Που μπορεί να την έκανε και στα 30 και η κόρη του να ήταν 70. Ή ξέρω εγώ στα 25 και η κόρη του να ήταν 75 Δηλαδή σοβαρολογούμε θα πετάξουμε στα σκουπίδια το υπόλοιπο της ζωής μας Επειδή μας γέννησα σκουπίδια ή επειδή παντρευτήκαμε σκουπίδια Σοβαρά Το λέγαμε και με τις κοπέλες στο τέταρτο επίπεδο της συμμετοχής Στην τελευταία μας συνάντηση στο Zoom Ότι όλοι οι άνθρωποι, άνδρες και γυναίκες Ακόμη και αν είμαστε παντρεμένοι, ακόμη και αν έχουμε παιδιά με έναν άνθρωπο, ακόμη και αν έχουμε επενδύσει συναισθηματικά, οικονομικά, δεν ξέρω εγώ άλλο πώ στη σχέση μα, πρέπει να διατηρούμε καθημερινώ το δικαίωμα τη επιλογή. Και αν σε οποιαδήποτε φάση αντιληφθούμε ότι αυτά τα οποία νομίζαμε για αγάπη δεν ήταν αγάπη, ότι αυτό που νομίζαμε οικογένεια δεν ήταν οικογένεια, αλλά ήταν ένα άθλιο κατασκεύασμα κακοποίηση οικονομικής αφέμαξης, συναισθηματικής απαξίωσης και δεν ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο είναι αυτά τα ναρκισιστικά τσαρδιά δικαιούμαστε να πούμε όχι σταματώ δικαιούσε να σταματήσεις, δεν θα τον πεθάνει αν σταματήσεις θα σταματήσεις να τον κάνεις enabling, να είναι τσάρος, αυτός έχει σπίτι άστο να μείνει στο σπίτι του πιάσε τα παιδιά σου και πήγαινε κάπου έξω να νοικιάσεις δεν είσαι υποχρεωμένη να δίνεις διατροφή σε έναν άνθρωπο ο οποίο. Μια ζωή κάθεται, μια ζωή τεμπελιάζει, βασίστηκε στο να δουλεύει εσύ και αυτό μια ζωή δούλευε on and off. Και το έπαιζε επιχειρηματία, τι το έπαιζε. δεν <laughs> μπορώ. Ξέρετε πόσε φορέ έχω δει αυτή την ιστορία να συμβαίνει. Πόσε πολλέ φορέ. Και το εσχρό είναι που δεν έφτανε που αποφελούνταν από τη δική σου εργατικότητα. Σου κάνει και από πάνω και παρατηρήσει, εσχρές. Και σου ξαναλέω τον καρκίνο πολύ πιθανόν να τον έπαθε επειδή δάγκωνε τη γλώσσα του την ώρα που είσαι στη δουλειά και δεν μπορούσε να σε γλωσσοκοπανάει. Έχουμε κάθε ηθικό δικαίωμα και να χωρίσουμε έναν καρκινοπαθή και έναν ανάπηρο και έναν οποιοδήποτε έχει κάποια χρόνια ασθένεια γιατί δεν είναι για τις αρρώστιες που παντρευόμαστε τους άλλους ή μένουμε μαζί τους, μένουμε για την αγάπη. Και σίγουρα όταν θα το χωρίσει, γιατί εγώ σε βλέπω να το χωρίζει, θα βρεθούν πολύ καλοθελητέ και καλοθελήτρε να σου πούν μαλακίε. Α του να σου πούν. Μπενάκι, βγενάκι, ό,τι θέλουν να σου πούν. Εσύ ξέρει. Εσύ είσαι εντάξει με τη συνείδησή σου. Εσύ γνωρίζει πόσο έχει κακοποιηθεί μέσα σε αυτή τη σχέση. Εσύ γνωρίζει ότι φεύγει για να ζήσει, για να επιβιώσει, για να μην πεθάνει. Και σου λέω σε αυτό το περιβάλλον, αν οροστεί, εσύ θα πεθάνει σίγουρα. Δεν θα σαν αυτό που τη σκαμπουλάρει. Έχουν απίστευτη μακροζωή οι αναρκησιστέ. Απίστευτη μακροζωή. Ξέρετε γιατί. Γιατί τα βγάζουν όλα πάνω στου άλλου. Είπαμε, μπορεί να δουλεύει κάποια στιγμή ο άλλο και να μην, έχουν, να μην τον έχουν μπροστά του να τα βγάλουν και τα καταπίνουν και λίγο και αρρωστούν. Αλλά επειδή βγάζουν συνεχώ, κάνουν venting, βέντι, βέντινγκ, βέντινγκ, βέντι, ζουν για πολλά χρόνια. Δεν εύκολα. Εκτός και αν έχουν παραιτηθεί από τη ζωή. Αλλά κάποιο ο οποίο παρετάται από τη ζωή επειδή δεν έχει ανθρώπου να εκμεταλλεύεται και παραμελεί τον εαυτό του τόσο ώστε να φύγει η ζωή του γρήγορα, εκείνο έχει την ευθύνη. Υπάρχει τόση έντονη χειριστικότητα στου ναρκιστέ. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Μπορεί ακόμη, μου, το, μου είχε τύχει μια φορά να μου στείλει μια κοπέλα σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση, γιατί σε μια φάση της ζωής της, στην οποία χρειαζόταν οπωσδήποτε να βάλει την ενέργεια της σε κάτι δικό της, στη δική της οικογένεια, η ναρκισίστρια μάνα της, το κακομαθημένο παιδί, αντέδρασε. Αντέδρασε με έναν εξαιρετικά χειριστικό τρόπο, έπεισε τον εαυτό της ότι είναι άρρωστη, Έπεσε στο κρεβάτι, δεν έτρωγε, δεν έπινε. Την πήγαινε από εδώ, την πήγαινε από εκεί. Έλεγαν δεν έχει κάτι οργανικό. Και η κοπέλα αναγκάστηκε να πάει no contact για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στο κομμάτι της δικής της της ζωής. Που ήταν πολύ σημαντικό. Και τι έγινε. Πέθανε μετά. Πέθανε. Πέθανε η μάνα της. Τόσο ηνάτη είχε που πέθανε. Και η κοπέλα μετά τα γεμάτη ενοχές. Και μου στείλε ένα μήνυμα και μου λέει: Κυρία Θέκλα, λε για το no contact. Αλλά ξέρει πώ είναι να νιώθει ότι έχει πεθάνει η μάνα σου επειδή εσύ πήγε no contact. Και λέω: Όχι, η μάνα σου πέθανε επειδή ήταν το κεφάλι της ξερό. Η μάνα σου πέθανε επειδή κατάλαβε ότι δεν θα μπορούσε πλέον να σε εκμεταλλεύεται. Η μάνα σου πέθανε επειδή η ζωή τη ήταν παρασυντική. Ξέρω, ε, ε, Ξέρω ότι λέω τώρα έχουν Ξέρω ότι είναι πολύ πιθανό να μπει σε ένα περιπλεγμένο πένθο. Ζήτα αμέσω βοήθεια τη υπα. Πήγαινε σε ένα ψυχολόγο τη δική σου επιλογή και ζήτα βοήθεια να διαχειριστεί το γεγονό ότι η μάνα σου έκανε την ίστατη εγωκεντρική πράξη, την ίστατη ναρκιστική πράξη, να σε τιμωρήσει με το να μην τρώει, να μην πίνει μέχρι να πεθάνει για να εμφανίσει ή κακιά. Είναι πολύ σοβαρά αυτά τα ζητήματα. Είμαι ψυχολόγο. Είμαι σχεδόν 50 ετών το Μάιο του 25 θα γίνω 50. Έχω δει χιλιάδε περιστατικά. Έχω εργαστεί τουλάχιστον για δύο δεκαετίες ως ιδιώτης ψυχολόγος. Έχω επισκεφτεί ένα σωρό ευαγή ιδρύματα, γεροκομεία και τέτοια. Έχω δει πάρα πολλούς ανθρώπους. Η χειριστικότητα είναι απίστευτη που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος να αρχίσει στις. Ένας άνθρωπος προκειμένου να ρουφάει το αίμα των άλλων μεταφορικά, να ρουφάει την ενέργεια των άλλων, να παίρνει συνεχώς ναρκισιστική τροφοδοσία, μπορεί να εργαλειοποιήσει τα πάντα. Την υγεία, την οικονομία, τα πάντα μπορεί να τα εργαλειοποιήσει, τα παιδιά μπορεί να εργαλειοποιήσει. Και βλέπει εσένα, ο άνδρα σου δίνει και κάτι λίγο. Μαγειρεύει κιόλα λίγο, βοηθάει και λίγο τα παιδιά με τα διαβάσματα για να είναι και λίγο απαραίτητο. Όχι και πολύ, μην κουραστεί το μανάρι μου. Θέλω πάρα πολύ στα σχόλια να γράψετε σε αυτή τη φίλη ενθαρρυντικέ κουβέντε. Όσοι περνάτε κάτι παρόμοιο, να το μοιραστείτε. Όσοι έχετε βιώσει κάτι παρόμοιο και καταφέρατε να βγείτε από τη σπηλιά, να το μοιραστείτε. Όσοι νιώσετε την ανάγκη να ρίξετε χολή, και όσοι νιώσετε ανάγκη να τη πείτε ότι δεν θε καλή γυναίκα, μα χωρί τον άντρα σου που είναι άρρωστο, θα αποκρυφθείτε. Δεδομένο. Γιατί εδώ είναι μια ασφαλή ψυχοεκπαιδευτική κοινότητα που βοηθάμε ανθρώπου να ενδυναμωθούν και να ξεφύγουν από την αρκισιστική κακοποίηση. Είναι ψυχάρα αυτή η γυναίκα. Τη γνώρισα. Είναι μια γυναίκα 34 χρόνια παγιδευμένη σε αδιάλειπτη συνεχιζόμενη ναρκισιστική κακοποίηση Δικαιούται να ζήσει Δικαιούται να αναπνεύσει Δικαιούται να αποτινάξει από πάνω της τη σκλαβιά Όπως αποτίναξε στη σκλαβιά των αδερφό σου Έτσι να αποτινάξει και αυτόν τον άνθρωπο από πάνω σου Και ξαναλέω όποιο είναι άρρωστος δεν εξαγιάζεται Όποιο πεθαίνει δεν εξαγιάζεται Είμαστε αυτοί που είμαστε Είτε υγιείς είτε ασθενείς Είτε ζωντανοί είτε πεθαμένοι Όλα αυτά είναι κοινωνικά στερεότυπα και κοινωνικά κηρύγματα το να φροντίζουμε τους αρρώστους, το να κάνουμε μνημόσυνα στους νεκρούς για να επιτυχάνεται η κοινωνική συνοχή, να επιτυχάνεται ουσιαστικό στο μάντρωμα και να μην έχει κοινωνία να φροντίζει για κάτι γέρους παλιοχαρακτήρες που τα παιδιά τους δεν αντέχουν να είναι ούτε σε 10 μέτρα απόσταση από αυτούς ή να έχει κοινωνία να φροντίζει για ασθενείς με χρόνια νοσήματα οι οποίοι τοξικόνουν και κακοποιούν όλο το οικείο περιβάλλον τους. Εντάξει! και η θρησκεία γιατί τα λέει όλα αυτά. Γιατί σου λέει πρέπει να βάλουμε κάποιους κοινωνικούς κανόνες, κάποιους αυστηρούς ηθικούς κανόνες ώστε να πηγαίνουν τα θύματα να φροντίζουν τους θύτες. Και αυτού λεχθέντος θέλω να κάνω ένα disclaimer εδώ πέρα, είναι δικό μου προσωπικό disclaimer αυτό. Λέω αυτές τις κουβέντες έχοντας πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι εάν μεγαλώνοντας καταπέσω, αν γεράσω δηλαδή και δεν στέκομαι καλά στα ποδιά μου Δεν θέλω να με φροντίσει κανένα παιδί μου Δεν θέλω κανένα από τα παιδιά μου να γίνει ούτε νοσηλεύτρια Ούτε νοσηλευτή, ούτε γεροκόμος Εάν βρεθώ σε ασθένεια θα αναλάβω μόνη μου τον εαυτό μου Έχω κάνει μια ασφάλεια υγεία, ειδικά για σοβαρέ ασθένειε. Εάν πάθω κάποια σοβαρή ή ανίατη ασθένεια, να είμαι στα καλύτερα θεραπευτήρια Προκειμένου να μην επιβαρύνω τα παιδιά μου, δεν ξοδεύω πολλά πάνω στον εαυτό μου. Όμω έχω επενδύσει στο να κάνω μια ασφάλεια υγεία για σοβαρά νοσήματα, ούτω ώστε αν πάθω κανένα καρκίνο κάτι, να μπορούν τα χρήματα από την ασφάλεια να πληρώσουν τα θεραπευτήρια, του γιατρού, του ειδικού, τα κέντρα αποκατάσταση και να μην επιβαρύνω κανέναν. Και τα λέω αυτά με κάθε σοβαρότητα. Και ξέρω πω αυτό το βίντεο θα μείνει. Και θα το δουν και τα παιδιά μου μεγαλώντα. Δεν το λέω αυτό και να κάνω άλλα στην προσωπική μου ζωή. Αυτά. Ενθαρρυντικά μονολόγια στη φίλη. Φιλιά. Έλα, Λάκι, να χαιρετίζει εσύ που χτύπα την πορτά. Έλα, Δολάκι. Έλα να δώσεις και εσύ τα χαιρετίσματά σου. Γεια. Yeah.